Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή στο Επίκεντρο, εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση για όλη την Κεντρική Μακεδονία και όχι μόνο. Ένα άλλο θέμα θα δούμε σήμερα όλοι μαζί και θα συζητήσουμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για μια μεγάλη οργάνωση, ίσως από τις πιο παλιές οργανώσεις και συγκεκριμένα του 1922. Άνθρωποι λοιπόν που αγαπούσαν την Ελλάδα, οι γνωστοί πλέον σε όλους μας Αρχέπανς, βοήθησαν και συνεχίζουν μετά από 100 περίπου χρόνια να βοηθούν ακόμη αυτή τη χώρα και κυρίως να αγαπούν ακόμη περισσότερο αυτή τη χώρα που ζούμε εμείς και απευθυνόμαστε και λέγεται Ελλάδα. Πολλά έχουν ακουστεί βέβαια για τους Αρχέπανς. Κάποιοι όπως τους γνωρίζουν εκ των έσω βεβαίως και λένε αυτά που πρέπει να πούνε, κάποιοι άλλοι που ίσως φαντάζονται ορισμένα πράγματα, κάτι ας πούμε σαν τα τσιπάκια που μπαίνει το εμβόλιο και τέλος πάντων διάφορα, με συγχωρείτε που ακούγονται αυτή την περίοδο με τον COVID. Τέλος πάντων, αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα για να τα διευκρινίσουμε και ίσως να τα διαλευκάνουμε και κυρίως να δούμε την δράση αυτών των αξιολογότατων πραγματικά ανθρώπων που όπως είπα και πριν, εδώ και 100 χρόνια βοηθούν και κυρίως το αποδεικνύουν έμπρακτα ότι βοηθούν. Σήμερα κυρίες και κύριοι θα φιλοξενήσουμε μαζί μας εδώ τον εκλεκτό μας προσκεκλημένο συγκεκριμένα τον αντικυβερνήτη της περιφέρειας, τον Αρχέπανς, τον κύριο Χρήστο Καραπιπέρη. Κύριε Καραπιπέρη, υπέρ ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε και είστε μαζί μου σήμερα. Καλησπέρα σας κύριε Παπαδόπουλο και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ κυρίως για τον χρόνο που διαθέτετε. Και θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα, δεν ξέρω βεβαίως αν συμφωνείτε με την εισαγωγή μου. 100 λοιπόν χρόνια από το 1922 η Αρχέπανς ενεργεί, η Ελληνοαμερικανική Ένωση Αρχέπανς, το λέμε όπως πρέπει. Έχουν ακουστεί, θα αρχίσω από εκεί και να πάμε στα υπόλοιπα, διάφορα και ίσως είναι παραφιλολογία κάποια θέματα, ίσως να το πούμε στην σύγχρονη έκφραση, fake news, έτσι. Ότι η Αρχέπανς δεν είναι αυτή που είναι, δεν είναι αυτή που φαίνονται κλπ. Με πολύ λίγα και απλά λόγια, κύριε Καραπιπέρη, θα ήθελα να μου πείτε πραγματικά τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που το 1922 μαζεύτηκαν κάπου και είπαν να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους εκεί στη μακρινή Ελλάδα. Κύριε Παπαδόπουλε, οι άνθρωποι εκεί που μαζεύτηκαν δεν μαζεύτηκαν σε εκείνη τη φάση το 1922 για να βοηθήσουν την Ελλάδα. Mm. Μαζεύτηκαν για να βοηθήσουν τους ίδιους τους εαυτούς. Δεχόταν διώξεις από τη γνωστή Ku Klux Klan. Και υπήρχε και μία δυσκολία στο πώς θα ενσωματωθούν. Αν δυσάρεστη σελίδα στην ιστορία του κόσμου η Ku Klux Klan. Και φυσικά υπήρχε και το θέμα το πώς θα ενσωματωθούν οι Έλληνες μετανάστες μέσα στην κοινωνία της Αμερικής με την κουλτούρα που υπήρχε εκεί πέρα εκείνη την εποχή. Άρα η ΑΧΕΠΑ ξεκίνησε να οργανώσει τους Έλληνες ώστε να πετύχει αυτούς τους δύο στόχους. Πρώτον, να τους προστατεύσει από τις διώξεις που δεχόταν ως μετανάστες στην Αμερική και το δεύτερο, να βοηθήσει με όποιο τρόπο μπορούσε ώστε να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να ενσωματωθούν μεν στην αμερικανική κοινωνία από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη να μην ξεχάσουν τις ρίζες τους που ήταν πίσω στην Ελλάδα. Εφόσον η ΑΧΕΠΑ πέτυχε αυτά τα πράγματα το 1922 και μετά, έχουμε την πρώτη δράση της προς την Ελλάδα που την βλέπουμε ιστορικά το 1930. Mm. Όπου το 1930 σε ένα πρόγραμμα σε συνεργασία με την Ακαδημία Αθηνών δίνανε κάποια χρήματα σε δήμους τότε στην περιοχή που επέλεγε η Ακαδημία Αθηνών, σε κάποιους δήμους ώστε να βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο. Π.χ. να γίνουν αποχετεύσεις, να γίνουν δηλαδή κάποια τέτοια πράγματα στους δήμους και εκεί είναι η πρώτη καταγεγραμμένη δράση που έχουμε από την ΑΧΕΠΑ, από την ίδρυση της το 1922 μέχρι το 1930 που έχουμε την πρώτη βοήθεια προς την Ελλάδα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια όπως γνωστό έχουν περάσει αρκετά χρόνια, η οργάνωση έχει μετεξελιχθεί πλέον, δεν είναι αυτή η στόχη, υπάρχουν κάποιοι καινούργιοι στόχοι που θα μπορέσουμε να τους συζητήσουμε εκεί πέρα. Αλλά όπως γνωρίζετε μετά ιστορικά η βοήθεια της ΑΧΕΠΑ ήταν διαχρονική μετά το 1930. Έχουμε την πρώτη σχολή που γίνεται εδώ νοσοκόμο στη Θεσσαλονίκη, εδώ που είναι και το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ που ακολούθησε λίγο αργότερα το νοσοκομείο
ΑΧΕΠΑ που είναι και το, από τα πιο εμβληματικά έργα που έκανε η ΑΧΕΠΑ. Και πολλοί μας μπερδεύουν και με το νοσοκομείο όταν λες με την ΑΧΕΠΑ, σου λένε είσαι νοσοκομείο. Σωστά, δίκιο έχετε, δίκιο έχετε. Και το επόμενο βήμα ήταν να έχουμε την πτέρυγα του ΑΧΕΠΑ του Ευαγγελισμού, που επίσης ήταν ένα από τα μεγάλα έργα. Πολλά μικρότερα υπάρχουν, ξεκινώντας ας πούμε το 1946 έγιναν 13 κτίρια του ΠΙΚΠΑ και μέσω του Προέδρου Τρούμαν που ήταν και... Ο πρόεδρος Τρούμαν που ήταν και μέλος της ΑΧΕΠΑ, βάλαμε και έβαλε και γίνανε περίπου άλλα 40 κτίρια του ΠΙΚΠΑ τότε. Οπότε ήταν μια πρώτη μεγάλη βοήθεια από το 1946 και μετά. Κάτι πρωτόγνωρο για εκείνη την εποχή όμως, καινοτόμο. Ναι. Από εκεί και ύστερα, όσο προχωράμε προς τα εδώ, η οργάνωση, όπως σας είπα, αρχίζει να μετεξελίσσεται. Mm-hmm. Αρχίζει πλέον να φεύγει εκτός από τα όρια της Αμερικής. Το πρώτο τμήμα εδώ στην Ελλάδα έγινε στην Αθήνα περίπου το 1960. Mm-hmm. Και στη συνέχεια ακολούθησαν το τμήμα της Γλυφάδας και το τμήμα της Θεσσαλονίκης, που ήταν το τρίτο τμήμα. Και πλέον έχουμε φτάσει στο συνέδριο το παγκόσμιο που έγινε το 2000, να έχουμε για πρώτη, ουσιαστικά να έχουμε την περιφέρεια Ελλάδος πλέον, η οποία μαζί με την περιφέρεια της Κύπρου και την περιφέρεια της Ευρώπης κάνουν μια, αυτό που λέμε περιοχή εμείς, mm-hmm. την περιοχή 10. Που... Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη δηλαδή. Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη είναι η περιοχή 10 για εμάς. Αυτή είναι δηλαδή η οργανωτική μας, ας το πούμε, δομή προς τα πάνω. Και αυτό που από εκεί και πέρα, αυτό που πετύχαμε είναι σε αυτά τα χρόνια, με αρκετή δουλειά και με πολύ αξιόλογους ανθρώπους να είναι στο τιμόνι της περιφέρειας, έχουμε φτάσει να έχουμε ξεπεράσει τα 1.200 μέλη και να έχουμε περίπου 40 ενεργά τμήματα σε 30 διαφορετικές πόλεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τα άτομα αυτά, οι άνθρωποι που ίσως θέλουν να συνεισφέρουν στην ΑΧΕΠΑ, θα πρέπει να έχουν κάποιες ειδικές ικανότητες, να το πω, γνώσεις. Ποια είναι η επιλογή αυτών των ανθρώπων, πώς γίνεται η επιλογή αυτών των ανθρώπων? Κοιτάξτε, η ΑΧΕΠΑ είναι μια οργάνωση η οποία είναι ανοιχτή μεν, αλλά πρέπει να υπάρχουν κάποια δεδομένα για να δεχτεί κάποιον. Ναι, αυτά τα δεδομένα μπορείτε να τα δεδομένα, σας πω, τα δεδομένα είναι κάποιος να έχει καταρχήν όρεξη, να έχει τη διάθεση να προσφέρει, γιατί είμαστε εθελοντές. Εθελοντές από εκεί. Ναι, δεν υπάρχει δηλαδή κάτι να προσβλέπει σε κάποιο οικονομικό όφελος ή κάτι τέτοιο. Και φυσικά μεταξύ. Δεν παίρνετε κάποιο μισθό, δηλαδή. Να τα ξεκαθαρίσουμε, κύριε Καραμπιπέρη, γιατί μην νομίζω ότι τα ξέρετε εσείς. Δεν υπάρχει κάποιο μισθό. Εθελοντισμός είναι. Είναι καθαρά εθελοντισμός και θα πρέπει να υπάρχει, να είναι σύμφωνος με τις αξίες που πρεσβεύει η ΑΧΕΠΑ και να θέλει να προχωρήσουν. Όταν λέμε αξίες, τι εννοούμε? Ναι. Μιλάμε για τον ελληνισμό, μιλάμε για την εκπαίδευση, μιλάμε για την φιλανθρωπία, μιλάμε για τον αθλητισμό και μιλάμε για την ατομική και οικογενειακή αριστεία. Όποιος πιστεύει σε αυτά τα πράγματα και νομίζει ότι μπορεί να προσφέρει, φυσικά μπορεί να γίνει δεκτός στην ΑΧΕΠΑ και να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Ο πολιτισμός και η ιστορία είναι μέσα στις προτεραιότητες της ΑΧΕΠΑ, κύριε Καραμπιπέρη? Ναι, φυσικά. Ο πολιτισμός και ας πούμε είναι... της ελληνικής, επειδή... Μπράβο, ναι. Αυτό λέμε. Ελληνισμός, μπράβο, ναι. Όπως σας είπα, είναι ένα σημαντικό κομμάτι, είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός, λέγοντας, μιλάμε για αρχαία Ελλάδα, δεν μιλάμε όμως για τα περίεργα, τα αρχαιοελληνικά που μπορεί να φανταστεί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα, αυτό που έχει προσφέρει ο ελληνισμός και το έχει δεχτεί όλος ο δυτικός πολιτισμός είναι πάνω απ' όλα η δημοκρατία. Δηλαδή μιλάμε για τέτοιες αξίες οι οποίες είναι διαχρονικές, είναι από τους πυλώνες του δυτικού πολιτισμού, mm-hmm. και είναι αυτά που κοιτάμε και εμείς και προωθούμε, σύν την πολιτιστική μας κληρονομιά που, όπως καταλαβαίνετε, για κάποιους ομογενείς είναι πολύ σημαντικό να έχουν την επαφή με τις ρίζες και γι' αυτό υπάρχουν κάποια προγράμματα όπου υπάρχει το Journey to Greece που γίνεται από την Αμερική, mm-hmm. όπου φέρνουμε πλέον τρίτης και τέταρτης γενιάς φοιτητές να γνωρίσουν τις ρίζες τους, να γνωρίσουν την πατρίδα τους, να γνωρίσουν τον ελληνικό πολιτισμό
Γιατί πλέον όπως απομακρυνόμαστε, καταλαβαίνετε ότι είναι και λίγο πιο δύσκολο να διατηρήσει κάποιος τις επαφές του με την Ελλάδα. Ξέρετε, κύριε Γραμπιπέρ, έχω μια απορία. Οι νέοι αυτοί οι άνθρωποι, της τέταρτης γενιάς, όπως λέτε, αντιλαμβάνεστε ότι ίσως δεν έχουν πατήσει και ποτέ στη χώρα, ενώ στην Ελλάδα, έτσι. Μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ. Όταν επιστρέφουν, όταν γίνονται αυτές οι επισκέψεις και επιστρέφουν στην χώρα τους, που είναι το σπίτι τους, ίσως η οικογένειά τους, τα παιδιά τους, γιατί η τέταρτη γενιά μάλλον μεγάλωσαν πολύ. Ποιες είναι οι εντυπώσεις που κομίζουν, που μεταφέρουν εκεί, έχετε κάποια ενημέρωση? Τι λένε, ότι πήγαμε στη πτωχή τη χώρα, την Ελλάδα, και η Αμερική είναι κάποια, γιατί σίγουρα η Αμερική έχουμε τεράστιες διαφορές κλπ. Ή λένε τι ωραία που είναι η Ελλάδα, έστω και για τον πολιτισμό μας, για την φύση μας, εξυπακούεται αυτό? Κοιτάξτε λίγο, η αίσθηση που έχω εγώ και από αυτά που βλέπω... Αυτά που βλέπετε, ακριβώς, την εμπειρία σας θέλω. Είναι ότι φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις για τη χώρα μας. Δεν ισχύει ούτε το φτωχή, ούτε κάτι άλλο. Πραγματικά βλέπουν το μεγαλείο που έχει αυτή η χώρα όσον αφορά ειδικά την πολιτιστική της κληρονομιά. Αυτό είναι και το βασικότερο για εμάς, και είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις ελληνικές θέσεις, θα συνεχίσουν όλο αυτό που έχει στηθεί και αφορά την ελληνοαμερικανική φιλία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που ίσως θα πρέπει να τις αναφέρουμε για να γνωρίζουμε ακριβώς τι είναι η ΑΧΕΠΑ? Ναι, κοιτάξτε λίγο τώρα. Όπως σας είπα, μιλήσαμε για το παρελθόν. Mm. Αν έρθουμε, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και να μιλήσουμε για την περιφέρεια, για την ΑΧΕΠΑ Ελλάς, αυτή τη στιγμή... Να δούμε λίγο την Ελλάδα, γιατί την ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Όπως σας είπα, αυτή τη στιγμή η κυβερνήτης είναι ο Κώστας Μπαρτσάμης στην περιφέρεια. Και έχουν γίνει αρκετά βήματα, όχι μόνο από τον Κώστα τον Βαρσάμι, αλλά και από τους προηγούμενους κυβερνήτες. Mm. Αλλά όπως σας είπα, πλέον είναι διαφορετική η στόχευση. Και η στόχευση της ΑΧΕΠΑ Ελλάς ξεκινάει με επίκεντρο την Ελλάδα. Mm. Και όχι, για παράδειγμα, την Αμερική, που οι Αμερικάνοι προφανώς καταλαβαίνετε ότι είναι εκεί, αλλά φυσικά έχουν πάντα το στραμμένο το βλέμμα τους προς τα εμάς. Δύο λοιπόν είναι τα πράγματα. Υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει στη στρατηγική μας που αφορά το κομμάτι της εκπαίδευσης, mm-hmm. και ένα κομμάτι που αφορά τη στρατηγική μας που έχει να κάνει με την ελληνική οικονομία. Το κομμάτι της ελληνικής οικονομίας, αυτό που προσπαθούμε mm-hmm. να κάνουμε, έχουμε μια συνεργασία με την ΠΑΔΕ, που mm-hmm. είναι οι ομογενείς βουλευτές από όλο τον κόσμο, mm-hmm. όπου κάναμε και μια εκδήλωση τώρα στις αρχές του Γενάρη, στο Πολεμικό Μουσείο στην Αθήνα, η οποία μεταδόθηκε και μέσω live μέσα από το Facebook της ΑΧΕΠΑ Ελλάς, όπου εκεί μιλάμε για ένα δίκτυο με όλους τους Έλληνες και φιλέλληνες της Διασποράς, και με στόχο βασικό να αντιστρέψουμε το κλίμα όσον αφορά την χώρα μας και να δείξουμε ότι πλέον είναι μια χώρα που μπορεί κάποιος να έρθει και να επενδύσει. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ένα μήνυμα προς τους Έλληνες ομογενείς που φύγανε κατά τη διάρκεια της κρίσης, yeah. ώστε ότι πλησιάζει η ώρα να μπορέσουν να έρθουν να επιστρέψουν στη χώρα για να συνεχίσουν να παράγουν για τη χώρα τους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε κάνει στη διάρκεια του Παγκοσμίου Συνεδρίου το πρώτο οικονομικό φόρουμ με τρία θέματα: ενέργεια, τουρισμό και ενέργεια, τουρισμού. Συγγνώμη λίγο. Τρία θέματα. Θα τα βρούμε στη διάρκεια. Ναι. Τρία θέματα, τα οποία ήταν η ενέργεια, ήταν ο τουρισμός και η ναυτιλία. Και η ναυτιλία. Για την ναυτιλία έχουμε ελληνικό κομμάτι, θα το πούμε μετά. Ναι. Και τώρα στις 16 του Μάρτη, στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών, γίνεται το δεύτερο οικονομικό φόρουμ της ΑΧΕΠΑ Ελλάς. Προσπαθούμε δηλαδή να το κάνουμε πλέον κάθε χρόνο, όπου θα έχει αυτές τις θεματικές ενότητες και θα προσθεθεί και η οικονομική διπλωματία. Mm-hmm. Μιλήσατε πριν για την οικονομία της χώρας μας και συμφωνώ απολύτως, κύριε Καραπιπέρη. Μιλάτε με ανθρώπους και φυσικά εκτός Ελλάδος. Ποια είναι μάλλον η άποψη κάποιων ανθρώπων για την χώρα μας, πάντα οικονομικά? Όταν λοιπόν ο κύριος Καραπιπέρης, και λέω εσάς διότι είστε παρόν, λέτε στον χι άνθρωπο από την Αμερική, κοίταξε κύριε, η χώρα μας, η Ελλάδα μας προσφέρεται γι' αυτό. Η άλλη πλευρά,
Τι σας λέω, ότι ίσως δεν έχετε καλό φορολογικό σύστημα, δεν είστε καλοί άνθρωποι, ξέρω εγώ, περάστε μια κρίση, γιατί μην ξεχνάτε ότι 10 χρόνια είχαμε μια κρίση, κύριε Καραπιπέρη, οικονομική εννοώ. Είχαμε μια εποπτεία, την περιβόητη, την τρόικα όπως το λέγαν κάποτε κλπ. Της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Αμέσως μετά, δυστυχέστατα, είχαμε τον COVID. Δηλαδή, μας πέσαν και όλα μαζί ουσιαστικά. Θα το δούμε και για τον COVID, βέβαια, το κατά πόσο δυσκόλεψε ή έκανε πιο εύκολη τη ζωή σας, θα μου το πείτε. Τι λένε λοιπόν, ποια είναι η άποψη αυτών των ανθρώπων για την χώρα μας? Εσείς, βέβαια, αντιλαμβάνομαι, χωρίς να το γνωρίζω, ότι σίγουρα προασπίζεστε ότι είμαστε πολύ καλά. Κοιτάξτε λίγο, δεν είναι θέμα να προασπιζόμαστε κάτι ή όχι. Το θέμα είναι στον άλλον να του παρουσιάζει την πραγματικότητα. Στοιχεία. Τα θετικά που μπορεί να έχει η χώρα και τα αρνητικά που μπορεί επίσης να έχει. Γιατί, είναι επιχειρηματίας, θα έρθει, θα το ψάξει, δεν μπορεί να πει σε κάποιον ψέματα. Από την άλλη πλευρά, η ΑΧΕΠΑ, μη φανταστείτε, είναι ένας κρίκος όλη αυτή την αλυσίδα. Ο κρίκος. Σημαντικός όμως κρίκος. Αυτό, όμως, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, μπράβο, στα οικονομικά φόρουμ που κάνουμε, είναι να δραστηριοποιηθούν κάποιοι άνθρωποι. Π.χ. ήταν όλοι οι βουλευτές που είναι σε ξένα κοινοβούλια και είναι ομογενείς, έχουν ρίζες ελληνικές. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ακούσανε τα θέματα, ακούσαν τις πρωτοβουλίες που θα πάρουμε σαν Ελλάδα, και όταν λέω σαν Ελλάδα, η εκάστοτε ελληνική κυβέρνηση. Ναι, σαν Ελλάδα, καλά ναι. Το λέτε. Οπότε αυτό εδώ το πράγμα αυτό το μεταφέρουν αυτοί. Αυτοί θα είναι δηλαδή, ας το πούμε, οι πρεσβευτές μας. Εμείς επίσης παίζουμε αυτό το ρόλο σε αυτά τα οικονομικά φόρουμ. Ακούμε τους προβληματισμούς των ανθρώπων που είναι έξω και τους μεταφέρουμε σε αυτούς εδώ να ακούσουν που είναι μέσα για να μπορέσουν να κάνουν τις ανάλογες δράσεις. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα κάνουμε τις δράσεις ή εμείς αυτοί που θα φέρουμε, καταλάβατε, θα πούμε κάποιον να έρθει και θα έρθει στην Ελλάδα. Ο αγγελιοφόρος. Αλλά είναι ένας συνδετικός κρίκος για να μεταφέρει το μήνυμα και από τη μια πλευρά και από την άλλη πλευρά. Mm-hmm. Αυτό η κυβέρνηση, η εκάστοτε κυβέρνηση, δεν μιλάω για τη σημερινή, το ελληνικό κράτος, θα το λέω να μην παρεξηγηθούμε κιόλας. Το ελληνικό κράτος το βλέπει θετικά, κύριε Καραπιπέρη, ή μπορεί να γυρίσει κάποιος κακοπροαίρετος πολιτικός και να σας πει τι σε νοιάζει εσένα, δεν ξέρω εγώ, και θα μου πεις εσύ. Δηλαδή, ποια είναι η σχέση σας δηλαδή με το κράτος, όχι με τα κόμματα, δεν με νοιάζει. Και δεν θέλω, παρακαλώ, να αναφερθώ. Προσέξτε λίγο. Με τα κόμματα δεν έχουμε καμία σχέση απολύτως. Χαίρομαι. Ξεκινάμε από καλύτερα να μην αναφερθώ. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι η ΑΧΕΠΑ, όταν έρχεται ο πρόεδρός μας από την Αμερική, πάντα βρίσκεται, μπορεί να βρεθεί, να συναντηθεί με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Βρίσκεται όμως με τον Έλληνα πρωθυπουργό. Δεν βρίσκεται με τον πρόεδρο του ενός κόμματος ή τον πρόεδρο του άλλου κόμματος. Και αυτό γίνεται διαχρονικά. Με τον θεσμό του κράτους. Αυτό είναι. Οπότε εκεί πέρα υπάρχει δυνατότητα και φυσικά λαμβάνουν υπόψη αυτά που ακούνε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι το ελληνικό κράτος δεν ακούει. Ακούει. Η αίσθησή μου είναι ότι ακούει. Το πώς προχωράνε βέβαια τα πράγματα είναι ένα άλλο κομμάτι, κεφάλαιο, γιατί άλλο δεν κεφάλαιο, είναι εντελώς. Μόνο να ακούσει εμάς. Μπορεί να ακούσει και άλλους. Και κάποιος να έχει κάποιες παραμέτρους που εμείς μπορεί να μην τις γνωρίζουμε, βέβαια. Εντάξει, δεν είναι... Μπορεί να ακούσει την Παγκόσμια Τράπεζα που ίσως δεν γνωρίζετε κάτι και τα ξέρουν καλύτερα. Οπότε είναι αυτό. Αλλά σίγουρα η κατεύθυνση δεν μπορώ να πω ότι είναι λάθος. Είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση και τώρα νομίζω είναι και η μεγάλη ευκαιρία της χώρας μετά την κρίση. Υπό ποια έννοια το λέτε αυτό, κύριε Καραπιπέρη? Με την έννοια ότι όλοι οι δείκτες δείχνουν πλέον ότι ένας επενδυτής μπορεί να μας εμπιστευτεί πολύ περισσότερο από ότι αν το συζητούσαμε το 2012, το 2015, το 2016 μέσα στην κρίση. Εκεί που είχαμε μέσα στην κρίση, εννοείται. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να έρθει. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα με αυτή την έννοια. Και είναι μια καλή ευκαιρία. Ίσως, αν μου επιτρέπετε λίγο την ταπεινή προσωπική μου άποψη, ήταν και λίγο δύσκολο, κύριε Καραπιπέρη, να εμπιστευτεί κάποιος μια χώρα η οποία είναι σε οικονομικό έλεγχο, η οποία έχει δυσβάστακτα χρέη κλπ. Ίσως κάποιος επιχειρηματίας θα έλεγε γιατί να επενδύσω εκεί και να μην πάω κάπου αλλού που έχει μια καλύτερη οικονομική άνεση και ευρωστία. Προφανώς. Ναι, ναι. Σωστό ήταν και αυτό. Ο καθένας βάζει παραμέτρους του και παίρνει την απόφαση. Και πόσο μάλλον όταν είσαι ένας μεγάλος επιχειρηματίας και μετράς την κάθε σου κίνηση. Σωστό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Σωστό. Λοιπόν, κύριε Καραπιπέρη, μου επιτρέψτε κάπου εδώ, εξαιρετικά αυτά που ακούμε,
Θα πρέπει να πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί σε τηλεόραση είστε και πρέπει να διακόψουμε. Χωρίς να θέλω να χαλάσω τον ρυθμό των σκέψεών σας, αλλά είστε αρκετά εμβριθείς για να προσαρμοστείτε αμέσως μετά. Θα διακόψουμε και θα επιστρέψουμε σε λίγο, κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά. Θα πούμε και άλλα πράγματα για, για την ΑΧΕΠΑ και τους ΑΧΕΠΑΝΣ, γιατί οι περισσότεροι, τουλάχιστον εδώ στην Μακεδονία και δει στην Θεσσαλονίκη φυσικά, γνωρίζουν αυτό το εμβληματικό, θα το πω εγώ, νοσοκομείο, το γνωστό ΑΧΕΠΑ. Όλα αυτά σε πολύ λίγα λεπτά. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας, στο επίκεντρο σήμερα εδώ στην Γνώμη Τηλεόραση, η ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ, κυρίες και κύριοι, η Ελληνοαμερικανική Ένωση που δημιουργήθηκε το 1922 στην Αμερική για να βοηθήσει τους ανθρώπους που υπήρχαν εκεί τότε με την περιβόητη Ku Klux Klan, ένα μαύρο σημείο στην ιστορία, την παγκόσμια ιστορία, και φυσικά να βοηθήσει τους Έλληνες μετανάστες, οι οποίοι βέβαια με τις συνθήκες εκείνες δεν ήταν και ό,τι καλύτερο, για να μπορέσουν να τους ενσωματώσουν, να τους εγκλιματίσουν και να τους βοηθήσουν στη νέα τους πατρίδα, στα νέα τους εδάφη. Θα πρέπει να πούμε και αξίζει τον κόπο ότι υπήρχαν και πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίοι ήταν μέλη των ΑΧΕΠΑ. Και ο Φόρτ και ο Ρούσβελτ και ο Τρούμαν ήταν άνθρωποι οι οποίοι συμμετείχαν στους ΑΧΕΠΑ. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, έχω την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο για να συνδεθούμε με τα προηγούμενα με τον αντικυβερνήτη της περιφέρειας, τον κύριο Χρήστο Καραπιπέρη, που έχω την τιμή να φιλοξενώ, για να βοηθήσουμε να συνδεθούμε με τα προηγούμενα, κύριε Καραπιπέρη. Κύπρος, Ελλάδα και Ευρώπη είναι μια περιφέρεια. Συγγνώμη, η 10. Όπου κάνω λάθος, με διορθώνετε. Είναι η περιοχή 10. Περιοχή 10, ναι. Που περιλαμβάνει Κύπρο, Ελλάδα, Ευρώπη. Ωραία. Με κυβερνήτη η περιοχή 10, τον Γιάννη τον Μητρόπουλο. Τον κύριο Μητρόπουλο. Τον κύριο Μητρόπουλο. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Γίνονται κάποιες αξιόλογες πρωτοβουλίες στον τομέα της εκπαίδευσης, κύριε Καραπιπέρη. Μπορούμε να μάθουμε ποιες είναι αυτές και πού εντάσσονται και πώς κινούνται? Όπως σας είπα, αυτό που μας ενδιαφέρει σαν ΑΧΕΠΑ πλέον και ειδικά σαν ΑΧΕΠΑ Ελλάς είναι το βλέμμα μας προς το μέλλον. Γι' αυτό το λόγο έχει πάρθει η απόφαση, θα ανακοινωθεί πολύ σύντομα, προγραμματίζουμε και την πρώτη μας εκδήλωση, ένα φόρουμ το οποίο ονομάζεται Μέλλον 4.0 και έχει να κάνει με το πώς θα προετοιμάσουμε τους Έλληνες, και λέγοντας Έλληνες εννοώ τόσο τους μαθητές όσο και μεγαλύτερους σε ηλικία, αυτή τη στιγμή δηλαδή και άτομα που μπορεί να είναι και 30 και 40 χρονών, να προετοιμαστούν για αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση που είναι ήδη, έχει φτάσει ήδη εδώ πέρα. Είναι βέβαιο ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι ένα παιδί που αυτή τη στιγμή είναι στο γυμνάσιο και στο δημοτικό θα βγει, όταν θα βγει στην αγορά εργασίας, θα είναι σε ένα πολύ διαφορετικό κόσμο από τον κόσμο που είμαστε εμείς τώρα. Ο στόχος μας λοιπόν είναι, πέρα από ένα think tank το οποίο θα κοιτάξει το θεωρητικό, ας το πούμε, κομμάτι όλης αυτής της προσπάθειας με συγκεκριμένους ανθρώπους που θα συμμετέχουν καταξιωμένους στο χώρο τους και σε διάφορες θεματικές επιτροπές όπως το έχουμε οργανώσει, θα κοιτάξουμε αυτό που μας ενδιαφέρει να βγουν δράσεις προς τον κόσμο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έστω και ένα παιδί να μπορέσουμε να του δώσουμε να καταλάβει το τι του επιφυλάσσει το μέλλον και ποιες θα πρέπει να είναι οι ικανότητες του για να ανταπεξέλθει σε αυτόν τον νέο κόσμο που περιμένουμε. Και η ευρύτερη προετοιμασία. Νομίζω ότι θα είναι πετυχημένο αυτή η προσπάθειά μας που αφορά την εκπαίδευση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Έγινε μια σχετική έρευνα. Εντοπίσαμε ένα κενό σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή βλέπουμε ότι δεν μιλάει πολύς κόσμος στην Ελλάδα για αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό βρήκατε ευήκοα όταν αυτό Ναι. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, αλλά κοιτάξτε, εμείς θα προχωρήσουμε και όπως σας είπα, ο στόχος μας είναι να πάμε στον κόσμο. Και πώς θα πάμε στον κόσμο? Εμείς πάμε στον κόσμο μέσω των τμήματων μας. Τα τμήματά μας, όπως σας είπα, είναι σε 30 πόλεις αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Που σημαίνει ότι για μας αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι διάχυσης. Ο ρόλος εμάς σαν περιφέρεια δεν είναι να κάνουμε εμείς τις δράσεις.
Εμείς μπορεί να κάνουμε κάποιες στρατηγικές, τα τμήματα θα κάνουν τις δράσεις, τα τμήματα κοιτάνε και ξέρουν τα προβλήματα των τοπικών κοινωνιών που ζουν, γιατί είναι ενεργοί πολίτες εκεί πέρα. Πολύ σωστά, σωστά. Και αυτά τα τμήματα είναι που θα οργανώσουν τις εκδηλώσεις. Ο ρόλος ο δικός μας είναι να δούμε τις βέλτιστες πρακτικές και από ένα τμήμα να μπορούμε να τις μεταφέρουμε σε ένα άλλο τμήμα. Εσείς αυτός βέβαια είναι... την γενική διοίκηση και την... Κοιτάξτε, τα τμήματα το είναι... οργανόγραμμα ευρύτερα και από εκεί και πέρα εκτελούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά τις περιοχές τους. Γιατί και εσείς δεν μπορείτε να είστε σε 30 διαφορετικά σημεία και να ξέρετε και όλα τα θέματα που ίσως είναι εκεί. Τα γνωρίζετε βέβαια, αλλά όχι τόσο καλά όσο τους ανθρώπους που υπάρχουν εκεί. Αυτό είναι βέβαιο. Από εκεί και πέρα όμως η περιφέρεια σαν περιφέρεια έχει έναν περισσότερο, θα έλεγα, συντονιστικό ρόλο. Μάλιστα, τα τμήματα σωστά. Από μόνα τους είναι αυτόνομα. Δεν υπάρχει δηλαδή μια, ας το πούμε, ιεραρχία ή να. Δεν τι θέλετε. Μα σίγουρα η περιφέρεια γνωρίζει όμως, κύριε Καραγιάννη. Η περιφέρεια γνωρίζει και επίσης αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να έχουμε ενεργά τμήματα. Έχοντας ενεργά τμήματα, σημαίνει ότι έχεις ενεργά μέλη στην τοπική κοινωνία. Ναι. Τα ενεργά μέλη από τις δράσεις που θα καταφέρουν να κάνουν είναι αυτά που δίνουν τη δύναμη στην περιφέρεια. Το να έχω εγώ 30 τμήματα και να μην γίνεται ούτε μία δράση ή να περιμένω να γίνει μία δράση από την περιφέρεια, καταλαβαίνετε ότι δεν έχει κανένα νόημα. Δώρον άδωρον. Είναι αυτό που λέμε η ΑΧΕΠΑ, τη δύναμη την παίρνει από τα μέλη της. Όχι από τους προέδρους ή από τους κυβερνήτες ή από οποιονδήποτε άλλο. Τα μέλη είναι αυτό που λέμε, το χαρακτηρίζουμε εμείς, το λέμε σαν grassroots organization. Δηλαδή είναι ο οργανισμός που θα πάρει τη δύναμη από το τελευταίο μέλος του. Τι τμήματα είναι αυτά, αν μπορούμε έτσι να τα μαζέψουμε κάπου, ας πούμε η εκπαίδευση, κάτι άλλο κύριε Καραπιπέρη? Κοιτάξτε, η εκπαίδευση είναι μετά η φιλανθρωπία, που έχουμε δηλαδή τα τμήματά μας εκεί. Ειδικά, μιλήσαμε για εθελοντισμό. Πάρα πολλές μικρές στοχευμένες δράσεις στους δήμους. Μπορούμε κύριε Καραπιπέρη να αναφέρουμε κάποιες από αυτές που ίσως έχετε τώρα στο μυαλό σας, στο επίπεδο φιλανθρωπία, ας πούμε? Κοιτάξτε, στο επίπεδο φιλανθρωπία να πω πολύ απλά ότι... Χωρίς, κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν είναι κάτι θέμα. Είναι... Απλά έτσι να μιλάμε για απλά πράγματα. Από, ας πούμε τώρα από το COVID. Ναι, πείτε. Στην περίοδο του COVID. Είναι και επίκαιρο. Μπράβο. Δόθηκαν απίστευτες ποσότητες σε μάσκες και αντισηπτικά από τα τμήματα. Σε γυροκομεία, σε διάφορες δομές δηλαδή που είχαν ανάγκη. Ανάγκη. Αυτό. Και μάλιστα πολλά από αυτά δόθηκαν σε περιόδους που δεν υπήρχαν πολλά αντισηπτικά ή δεν υπήρχαν, καταλάβατε. Θυμάμαι ναι. Τότε. Ναι, ναι. Αυτό. Οπότε, που περιμέναμε εισαγωγές από τρίτες χώρες. Υπήρχε δηλαδή δυνατότητα και μπορούσαμε να δώσουμε. Ναι. Θέλω να πω ότι σε επίπεδο φιλανθρωπίας μπορεί να είναι και ένα αυτοκίνητο που δόθηκε σε ένα δήμο για να εξυπηρετήσει μια συγκεκριμένη κατάσταση που είχε κάποιους ανθρώπους και έπρεπε να μετακινηθούν. Υπάρχουν δηλαδή πολλές τέτοιες μικρές δράσεις και φυσικά υπάρχουν και οι μεγαλύτερες, αλλά πολλές από αυτές όποιος επισκεφτεί για παράδειγμα το site μας ή το κανάλι που έχουμε, το λογαριασμό μας στο Facebook, θα μπορεί να δει καθημερινά ότι κάθε τμήμα ανεβάζει τις δράσεις και να ενημερώνεται κατευθείαν. Και μπορεί να δει πόσο για ποιος είναι το μέγεθος και πόσο είναι ο όγκος. Και μιλάμε και για απλά πράγματα. Δηλαδή από ένα υπολογιστή που μπορεί να δώσουν σε ένα ειδικό σχολείο, γιατί έχει ανάγκη. Δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια που έχουν πολύ μεγάλο κόστος, αλλά δεν πάβουν να καλύπτουν μια συγκεκριμένη ανάγκη άμεσα και γρήγορα. Ο υπολογιστής, κύριε Καραπιπέρα, ένας υπολογιστής, να το πω έτσι, για εσάς και για μένα, έτσι επειδή είμαστε παρόντες, μπορεί ίσως να είναι ένα αστείο που το λέμε τώρα. Για ένα ειδικό σχολείο που καλά το είπατε, μπορεί να είναι ένα σημαντικότατο δώρο. Όσο και να σας φαίνεται περίεργο αυτό που λέω, γιατί το έχω βιώσει, γι' αυτό σας το λέω. Έστω ένας απλός υπολογιστής που λέτε στο δικό σας το γραφείο μπορεί να έχετε 10 τώρα. Το γνωρίζω πολύ καλά και θα σας πω ένα πράγμα. Όταν ήρθε το γράμμα το συγκεκριμένο για να συνδράμουμε με ένα συγκεκριμένο υπολογιστή, με κάποιες συγκεκριμένες προδιαγραφές όπως το θέλαμε, με μεγάλη οθόνη ή οτιδήποτε, κάποια συγκεκριμένα πράγματα, αυτό που έγινε, μέχρι να πάρουμε εμείς την απόφαση, πέρασε ένα μικρό διάστημα, ας πούμε, του 15-20 ημερών μέχρι να γίνει το συμβούλιο και να πάρουμε την απόφαση. Στην επικοινωνία που έκανε ο κυβερνήτης μας, ο Κώστας Βαρσάμης, με τη διευθύντρια, γιατί λέμε, ρώτα τους ανθρώπους, το θέλουν ακόμα τον υπολογιστή ή πολύ μην τον πάρουμε, ας πούμε, γιατί πέρασαν 15-20 ημέρες από εκεί πέρα, ναι.
Αυτό που μου μετέφερε εμένα μετά είναι ότι η διευθύντρια του είπε ότι παιδεύουμε 2 χρόνια να πάρουμε αυτή την υπολογιστή. Όχι μόνο δηλαδή δεν το έχω ανάγκη, ας πούμε, παιδεύουμε λέει 2 χρόνια να πάρουμε αυτόν τον υπολογιστή. Φανταστείτε τι γίνεται. Οπότε αυτό έρχεται σε αυτό που είπατε, ότι και αυτός είναι και ο στόχος μας. Δηλαδή να πηγαίνουμε κάπου το οποίο να έχει αξία και να όντως να έχει. Ωραία. Βοηθήστε με, κύριε Καραπιπέρη, διορθώστε με. Διάβασα κάπου στο site σας, έτσι, γιατί είπατε και πριν, το διάβασα έτσι. Ναι. Ή στο Facebook, δεν θυμάμαι. Ίσως δεν θυμάμαι καλά, δεν πειράζει. Δεν είναι απαραίτητο. Πάνω στο ίντερνετ. Κάνετε κάποια δωρεά, κάποια πυροσβεστικά οχήματα. Θα τα κάνετε, τα έχετε κάνει δωρεά στο ελληνικό, στο πυροσβεστικό σώμα. Στο πυροσβεστικό σώμα, μάλιστα. Κοιτάξτε λίγο. Το κάνετε, θα το κάνετε, δεν θυμάμαι. Μπράβο. Αυτή είναι μια πρωτοβουλία του τμήματος Άγιος Νικόλαος, η οποία τα μέλη του όλα προέρχονται από την ναυτιλία και οι οποίοι μετά τις τελευταίες καταστροφικές φωτιές σε Αττική και Εύβοια, πήραν την πρωτοβουλία και αγοράσανε 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα οποία αυτά τα 2 πυροσβεστικά οχήματα αυτή τη στιγμή είναι στην Ελλάδα και θα προχωρήσουμε σε παράδοσή τους στο πυροσβεστικό σώμα μέχρι το τέλος του μήνα. Δηλαδή στην αντιπυρική περίοδο θα τα. Ναι, θα γίνει τις επόμενες μέρες. Ήδη τα οχήματα είναι στην Αθήνα. Το καλοκαίρι, μακάρι να μην δουλέψουν. Μακάρι να κάθονται εκεί να τα βλέπουμε, αλλά δυστυχώς. Η χώρα μας. Άρα λοιπόν, 2 πυροσβεστικά οχήματα. Εξαιρετική πρωτοβουλία και αυτό. Ναι. Θέλω πριν. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα ήθελα, κύριε Καραπιπέρη, να μου πείτε. Το διάβασα επίσης στο site σας, έτσι. Και το προτείνω και στους τηλεθεατές, γιατί ό,τι και να λέμε, κυρίες και κύριοι, καλύτερα το διαβάσετε και από εκεί, γιατί είναι πιο αναλυτικά. Γιατί εδώ δεν προλαβαίνουμε, είναι φιλοπικός χρόνος, δεν μπορούμε να καθυστερήσουμε πολύ. Στον τομέα της ναυτιλίας, είναι κάτι καινούριο, κάτι πρωτοπόρο που κάνετε. Και θέλω να μου πείτε, γιατί ζούμε σε μια χώρα. Περιβάλλεται από θάλασσα. Φημιζόμαστε. Υπάρχει καραμποκύριδες που λέγαμε. Φημιζόμαστε γι' αυτό. Θα κλείσουμε με αυτό και κυρίως, κύριε Καραπιπέρη, για κάποιες νέες δράσεις, γιατί είμαστε Φεβρουάριο, δηλαδή να το πούμε στα αρχές του χρόνου ακόμη, να δούμε τι γίνεται και μέσα στο 22. Σε πολύ λίγο όλα αυτά. Κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγα λεπτά επιστρέφουμε εδώ με τον αντικυβερνήτη, τον κύριο Χρήστο Καραπιπέρη. Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στην εκπομπή μας μετά το σύντομο διάλειμμα για να. Επισυνάβουν και να ολοκληρώσουμε για την μεγάλη αυτή οργάνωση των ΑΧΕΠΑ της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, όπως λέγεται. Καλεσμένος για να συνδεθώ με τα προηγούμενα αντικυβερνήτης της περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Καραπιπέρης. Κύριε Καραπιπέρη, μείναμε πριν από λίγο, πριν διακόψουμε, σε κάποια δωρεά που έγινε σε πυροσβεστικά οχήματα, που καλό θα ήταν να μην χρησιμοποιηθούν, να σκάθονται και καινούργια, αλλά η χώρα μας έχει μπει στο μάτι, και το μάτι το ένα και στην δίνη του κυκλώνα σε άλλες περιοχές, βλέπε Εύβοια και άλλες, είδατε πέρυσι το καλοκαίρι τι έγινε. Είναι να κλαίει η ψυχή σου με όλα αυτά, με τα χιλιάδες καμένα στρέμματα. Πιστεύω ότι είστε στους ΑΧΕΠΑ, ευαισθησία περιβαλλοντική έχετε σίγουρα, αντιλαμβάνεστε λοιπόν πώς το βλέπουμε και εμείς. Στον χώρο της ναυτιλίας. Διάβασα κάπου στο site σας, το οποίο είναι αρκετά ενημερωτικό και καλό θα ήταν κάποιοι που λένε διάφορα για τους ΑΧΕΠΑ, τέλος πάντων να μπουν να διαβάσουν μέσα. Δεν είναι κακό να διαβάζουμε. Εντάξει, καλά και τα μηνύματα στο κινητό, αλλά άλλο να διαβάσεις, κύριε Καραπιπέρη. Πείτε μου λίγο τι πρωτοβουλίες έχετε για τον τομέα της ναυτιλίας σε μια χώρα που έβγαζε εμείς τους καπεταναίους και τους καραβοκύριδες τότε, αλλά και σήμερα ακόμη. Κοιτάξτε, ήταν μια πρωτοτυπία. Το ότι έγινε ένα τμήμα και όλα του τα μέλη προέρχονται από το χώρο της ναυτιλίας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όπως σας προανέφερα δεν ήταν τυχαίο ότι σε όλα τα οικονομικά φόρουμ που έχουμε ως ΑΧΕΠΑ πάντα την ναυτιλία την έχουμε πλέον μια θεματική ενότητα συγκεκριμένη. Και εκεί πέρα είναι αυτό που βλέπουμε κι εμείς και βλέπω γιατί εγώ δεν έρχομαι από το χώρο της ναυτιλίας είναι ότι πραγματικά βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι πρώτη δύναμη στην ναυτιλία και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά είναι όλοι καταξιωμένοι στο συγκεκριμένο χώρο και σίγουρα μέσω της ΑΧΕΠΑ προσφέρουν και θα μπορέσουν να προσφέρουν πολλά πράγματα
και στην οργάνωση τη δική μας, αλλά και στην Ελλάδα γενικότερα. Ο κόσμος το ξέρει αυτό, κύριε Καραπιπέρη, ότι είμαστε εξαιρετικά μεγάλη ναυτιλιακή δύναμη? Γιατί μας έχουν λιγάκι. Ναι, ναι. Δεν ξέρω να σας πω, αλλά ναι. Πραγματικά μπόρεσα και εγώ να μάθω κάποια πράγματα μέσα από αυτή τη διαδικασία και ειδικά από το τελευταίο φόρουμ που έγινε το καλοκαίρι, και πραγματικά υπάρχει και εξήγηση γιατί καταφέρνουμε και είμαστε τόσο καλοί στην ναυτιλία. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι παραμέτρους που κάποιος μπορούσε να μην τις φανταστεί, και όμως μας δίνουν σαν Ελλάδα πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στο συγκεκριμένο χώρο. Και ως Έλληνες χαιρόμαστε που το ακούμε, κύριε Καραπιπέρη, αυτό. Χωρίς και εγώ να έχω τις ιδιαίτερες και τις εξειδικευμένες γνώσεις σε αυτό το τομέα. Δεν υπατήστε ήδη, εντάξει. Εκτός αν είστε και το κρύβετε. Όχι. Στιφοπλιστής και το κρύβετε, ενώ δεν είστε. Κάποιες άλλες πρωτοβουλίες που τρέχουν αυτή την περίοδο, κύριε Καραπιπέρη? Ναι. Κοιτάξτε, είναι σε εξέλιξη ένα μεγάλο έργο που αφορά μια μονάδα εγκαυμάτων στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού. Είναι ένα έργο αξίας περίπου 300.000 ευρώ. Υπάρχει η χρηματοδότηση, έχει εξασφαλιστεί, και αυτή τη φάση απλώς υπάρχουν δυσκολίες στην ολοκλήρωσή του λόγω του COVID και είναι δύσκολο να δουλέψουν συνεργεία εκεί μέσα για να μπορέσουν να ολοκληρωθεί, γιατί βάσει των χρονοδιαγραμμάτων έπρεπε ήδη να έχει παραδοθεί στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν είμαστε εκεί πέρα, περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, αλλά δεν υπάρχει τουλάχιστον θέμα χρηματοδότηση, οπότε μιλάμε για ένα έργο που κάποια στιγμή, όσο το δυνατόν γρηγορότερα, και εμείς ελπίζουμε να τελειώσει και να δοθεί για το χρήση στο νοσοκομείο. Το σημαντικότερο κομμάτι πάντως της χρηματοδότησης έχει φύγει. Ναι, υπάρχει τώρα εξασφαλισμένη είναι το διαδικαστικό του COVID, πρώτα να τελειώσει. Από εκεί και πέρα έχουμε, όπως σας είχα πει, ένα από τα κτίρια του ΠΙΚΠΑ που είχε δωρήσει, είχαν δωρήσει οι Ελληνοαμερικάνοι ομογενείς από την ΑΧΕΠΑ, που ήταν αυτά τα 13 κτίρια. Ένα από αυτά τα κτίρια είναι στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί το τοπικό τμήμα, σε συνεργασία με τον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, θα μετατρέψουν ένα από αυτά τα κτίρια σε μουσείο. Ήδη χρηματοδότησαν εξ ολοκλήρου από την ΑΧΕΠΑ, ήδη το κτίριο έχει γίνει η ανακαίνιση που έπρεπε να γίνει και είμαστε στη φάση όπου περιμένουμε το υλικό από την Αμερική για να μπει μέσα στο συγκεκριμένο κτίριο και ευελπιστούμε τα εγγένεια να γίνουν αρχές Απρίλη, που θα έχουμε και την επίσκεψη του Συμβουλίου μας από την Αμερική, να μπορέσουμε να κάνουμε και εκεί πέρα τα εγγένεια. Επίσης έχουμε προχωρήσει, γιατί όπως ξέρετε μας ενδιαφέρουν πολύ και τα εθνικά θέματα και εκεί είναι ένα θέμα, είμαστε ευαισθητοποιημένοι και εκεί προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη μεσολάβηση, αλλά βέβαια ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς που χαράσουμε την εξωτερική πολιτική. Είναι κατανοητό. Και ούτε εκπροσωπούμε τις δικές μας απόψεις να περάσουν. Εμείς περιμένουμε τις απόψεις της εκάστοτε ελληνικής κυβέρνησης και προσπαθούμε να ενισχύσουμε και να κάνουμε γνωστές στην Αμερική, και είτε στον Κογκρέσο είτε στην κοινή γνώμη, και συγκεκριμένες θέσεις που θέλουμε εμείς είτε σαν Ελλάδα είτε ως Κύπρος. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν έχουμε εκδώσει ένα βιβλίο το οποίο η συγγραφή του έχει γίνει από τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, και έχει να κάνει με το δίκαιο της θάλασσας. Είναι δηλαδή οι θέσεις μας για το επίκαιρο θέμα που ακούμε τώρα όλοι με τις ΑΟΣ και αυτά. Είναι ουσιαστικά το νομικό μας οπλοστάσιο, καταγεγραμμένο όλο, μετά από μια εργασία του κ. Παυλόπουλου, το οποίο το έχουμε στα ελληνικά και στα αγγλικά. Φυσικά αυτό το συγκεκριμένο βιβλίο δεν το πουλάμε, είναι μόνο το δίνουμε σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Και πόσο μάλλον από έναν έγκριτο άνθρωπο που είναι ο κύριος Παυλόπουλος, έτσι. Ναι. Ο οποίος να τον ευχαριστήσουμε που μας εμπιστεύτηκε ώστε να προχωρήσουμε σε αυτή την έκδοση. Και μην νομίζετε, κύριε, ότι, κύριε Γραπέρα, ότι ξέρουν όλοι τι είναι η ΑΟΣ, ποιες είναι οι ζώνες, γιατί γίνονται όλα αυτά που γίνονται τελευταία περίοδο με τα πετρέλαια, με το φυσικό αέριο, με τις έρευνες και όλα αυτά. Δηλαδή, και τα λέω αυτά απλά για τους περισσότερους ανθρώπους που μας βλέπουν τώρα και βλέπουν στα δελτία ειδήσεων. Τις προκλήσεις θα το πω εγώ, μπορεί να μην το πείτε εσείς, θα το πω εγώ, παίρνω εγώ τον λόγο. Τις προκλήσεις των γειτόνων μας, που δεν είναι και τόσο καλοί γείτονες σε εισαγωγικά.
Πάντα το γείτονά σου πρέπει να τον σέβεσαι και να σε σέβεται. Έτσι, έτσι νομίζω. Η προσωπική μου άποψη δεν σημαίνει τίποτα για εσάς. Από εκεί και πέρα, είμαστε στις αρχές του 22. Να πάνε όλα καλά. Το θέμα μας είναι και ο COVID, κύριε Καραμπέρ. Πριν μπούμε στο στούντιο μέσα, μιλούσαμε γι' αυτό. Και μου λέτε ότι τρώτε πολλές ώρες σε έναν υπολογιστή μπροστά. Και ίσως δεν θα το θέλατε, αλλά δυστυχώς σας αναγκάζουν οι συνθήκες και εσάς και όλους μας. Μην νομίζετε ότι μόνο εσείς είστε. Αν λοιπόν πάει καλά ο COVID, δεν έχουμε κάποια στιγμή COVID, δεν φοράμε μάσκες και μπορούμε άνετα να κάνουμε και μια χειραψία. Έτσι. Φανταστείτε που φτάσαμε. Ναι. Εμείς ως Έλληνες που ήμασταν λαός ανοιχτόκαρδος, σε εισαγωγικά το ανοιχτόκαρδος. Τι πρωτοβουλίες θα λάβετε από εδώ και στο εξής, τι έχετε προγραμματίσει μέσα στο έτος? Ναι, κοιτάξτε, όπως σας είπα, 16 Μαρτίου έχουμε το δεύτερο οικονομικό φόρουμ. Το οποίο θα λάβει η χώρα. Το οποίο θα γίνει στην Αθήνα, στην Αθήνα, στο Πολεμικό Μουσείο των Αθηνών. Μάλιστα. Θα δούμε τις συνθήκες τότε, πόσο θα επιτρέπονται. Σε περίπτωση που δούμε ότι υπάρχει θέμα, θα το μεταδώσουμε και μέσω... Θα το κάνουμε υβριτικό, όπως λέμε, και θα το μεταδώσουμε και μέσω του Facebook, όπως κάναμε και με την εκδήλωση με την ΜΠΑΔΕ που σας είπα τον Ιανουάριο, όπου εκεί ήταν πολύ πιο σοβαρά τα πράγματα. Ήταν μόνο 50 άνθρωποι μέσα σε ένα χώρο 600 ατόμων. Φανταστείτε. Και όλο το άλλο μεταδόθηκε τελικά μέσω του Facebook, από το λογαριασμό μας του Facebook σε όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν είναι το οικονομικό φόρουμ που είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Περιμένουμε τον πρόεδρό μας τώρα στη Σαχέπα, τον Τζίμι τον Κόκοτα. Τον περιμένουμε για μία επίσκεψη στα τμήματα γύρω στις 20 Φεβρουαρίου. Και στη συνέχεια έχουμε το καλοκαίρι το συνέδριό μας, το συνέδριο που κάνουμε ως Σαχέπα Ελλάς, το οποίο θα λάβει χώρα στην Πιερία και θα το οργανώσει το τμήμα της Κατερίνης. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα όλα αυτά που άκουσα, κύριε Καραμπέρι. Πιστεύω κάποια στιγμή να μπορέσουμε να τα ξαναπούμε, αν έχετε και εσείς την καλοσύνη βεβαίως. Και κυρίως αν μπορούμε να είμαστε σε κάποια επίσκεψη και με τον κυβερνήτη, αλλά τέλος πάντων σε κάποιο φόρουμ που ίσως κάνετε, να παρακολουθήσουμε και τις εργασίες σας από κοντά και βεβαίως να τις μεταδώσουμε. Γι' αυτό αυτή είναι η δουλειά μας. Τηλεοπτικό σταθμός είμαστε, έτσι. Λοιπόν, σας υπερευχαριστώ. Ιδιαίτερη τιμή που ήρθατε σήμερα εδώ. Να είστε καλά κι εσείς και όλα τα μέλη σας που εκπροσωπείτε. Πιστεύω να τελειώσει και ο COVID, να πάνε όλα καλά, να είστε γεροί στην υγεία σας και να συνεχίσετε αυτό το έργο που το κάνετε εδώ και πολλές δεκάδες χρόνια και να το ενισχύσετε όσο περισσότερο γίνεται και μακάρι να βρεθούν και άνθρωποι που αγαπούν τον εθελοντισμό, αγαπούν τον συνάνθρωπο, να έρθουν και άλλοι άνθρωποι μαζί σας και να βοηθήσουν και αυτοί από τη σειρά τους όσο μπορούν. Και εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να τελειώσω λέγοντας ότι είμαστε εθελοντές, αλλά θέλουμε να έχουμε επαγγελματικά αποτελέσματα. Έτσι. Αν και εθελοντές. Αντιλαμβάνομαι τι ακριβώς λέτε. Κύριε Καραμπέρι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε ιδιαίτερα εσάς για την τιμή που μας κάνατε και παρακολουθήσατε την σημερινή εκπομπή. Ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Καραμπέρης, ο οποίος μας ενημέρωσε, ο αντικυβερνήτης περιφέρειας των ΑΧΕΠΑ εδώ στη Μακεδονία και στην Ελλάδα, αλλά μας ενημέρωσε για θέματα που ίσως περισσότεροι από εμάς δεν τα γνωρίζαμε. Θα χαρούμε βεβαίως να τον ξαναδούμε. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλή ξεκούραση σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.